τον απαραίτητο χρόνο για να εκθέσω όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία είχα στη διάθεσή μου. Δεν ναι, το, να βάζετε όρους, το να βάζετε όρους, λέει όμως ο κύριος Σιλούρης, είναι για την δημοσιότητα. Και ότι είστε τεχνίτης στα επικοινωνιακά και έχετε προσβάσει στα μέσα ενημέρωσης. Το να έχω προσβάσει στα μέσα ενημέρωσης νομίζω πως είναι ανέκδοτο. Εγώ είμαι αποκλεισμένος κατά 90% από τα μέσα ενημέρωσης στην Κύπρο. Σας δίνουμε την ευκαιρία να απαντήσετε. Είστε εδώ τώρα για να απαντήσετε σε αυτά που σας κατηγορούν. Άλλο αυτό, άλλο που μου δίνετε εσείς την ευκαιρία και άλλο ότι έχω πρόσβαση στα μέσα. Και ότι η Επιτροπή δεν είναι δικαστήριο, λέει, και θα μπορούσε να έλθει να πει τα δικά του. Σας μεταφέρω κατά λέξη τα τι λέχθηκε στην Ολομέλεια. Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι προφάσεις αναμαρτίες. Δεν ήθελα να με καλέσουν στην Επιτροπή και υπάρχει και η απόλυτη γελοιότητα ότι χθες κατά την συζήτηση η οποία έγινε υποτίθεται ότι μου απίφθινε ερωτήσεις μέσα από το Βήμα. Υποτίθεται πως έχουν ολοκληρώσει κάποιοι σοβαροί άνθρωποι την εξέταση για τα αίτια της καταστροφής και ακόμα έχουν ερωτήσεις. Και μάλιστα ερωτήσεις οι οποίες δείχνουν και το εύρος, αν θέλετε, της άγνοιάς τους. Δηλαδή, εξηγήστε μας. Με ρωτάει χθες να του πω του κυρίου Σιλούρη, να του πω ποια είναι η MFG και τι σχέση έχει μαζί της ο Βιεννόπουλος. Δεν ξέρω αν έχετε μπροστά. Να σας πω τι ρωτά. Να εξηγήσετε, λέει, από τον καιρό που ήρθατε στη Λαϊκή Τράπεζα, ναι, τι είναι η εταιρεία Τόσκα και η IRF, και σχέση μεταξύ IRF και MIG, τι είναι η MFG και τι σχέση έχει μαζί σας. Όλα αυτά, ναι, μάλιστα. Σκεφτείτε λοιπόν να καταλάβετε το μέγεθος της αγνοίας του ανθρώπου, ότι αυτό που ρωτάει τι είναι η MFG και τι σχέση έχει ο Βιεννόπουλος. Η MFG είναι η MIG. Δηλαδή η MFG είναι η εταιρεία η οποία αγόρασε τις μετοχές της Κυπριακής Τράπεζας και άλλων και εν συνεχεία όταν έγινε η αύξηση κεφαλαίου και μείωσε τη συμμετοχή της τράπεζα μετονομάστηκε σε MFG. Προφανώς λοιπόν βρήκε την εταιρεία MFG όπου εγώ ήμουν και είχα κάνει κάποιες πράξεις και δεν κατάλαβε ο άνθρωπος ότι μιλάμε για την ίδια εταιρεία και ότι η MFG είναι η ίδια η MIG και με ρωτάει τώρα εμένα τι είναι η MFG. Τελείως υποτίθεται μία έρευνα, ένας άνθρωπος σοβαρός μαζί με άλλους ανθρώπους και με ρωτάνε σήμερα τι είναι η MFG που η MFG είναι η ίδια η MIG. Και επίσης βγαίνουν και λένε ότι αυτά τα στοιχεία, λέει, μας βοήθησαν κάποιοι εμπειρογνώμονες που δεν πληρώθηκαν, ήταν εθελοντές εμπειρογνώμονες. Ποιοι είναι αυτοί οι εθελοντές εμπειρογνώμονες? Ναι, ρωτά και άλλα πολλά. Ποια είναι η σχέση σας με τον David Della Hay? Να μας πείτε αν είχατε εσείς επαφή ρωτάει με την Τόσκα. Είναι η Τόσκα. Ρωτάει ποια είναι η Τόσκα. Μάλιστα. Η Τόσκα ρωτά επίσης τη σχέση σας με τον κύριο Ζολότα, τον Παναθηναϊκό και όλα τα υπόλοιπα. Ρωτά πολλά. Τα έχετε δει, φαντάζομαι, τα έχετε διαβάσει. Είναι στο διαδίκτυο, ναι. Έχω να σας πω πιο ουσιαστικά πράγματα που πιστεύω θα σας ενδιαφέρουν και έχουν και μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Πριν μας πείτε αυτά που θέλετε να μας πείτε, απαντήστε σε αυτά που σας καταλογίζει και σας κατηγορεί ο κύριος Σιλούρης. Δεν με κατηγορεί. Με κατηγορεί για τίποτα. Απλώς ρωτάει. Θέτει ερωτήματα. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Και εγώ, αν σας ρωτήσω, κύριε Κυριάκο, ας πούμε, για πέστε μας ποια σχέση έχετε με τον Τζον Χιούζ, ξέρω εγώ, αυτό είναι μια ερώτηση η οποία λέει, αχ, για να το ρωτάει ο Βιεννόπουλος, κάτι περίεργο θα συμβαίνει. Δεν με κατηγορεί για τίποτα. Κάνει κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες είναι ερωτήσεις οι οποίες δείχνουν το μέγεθος της αγνοίας του. Ρωτάει ποια είναι η εταιρεία Τόσκα. Η εταιρεία Τόσκα είναι μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες του κόσμου. Θέλετε να σας δώσω μια πρόσφατη παράδειγμα δραστηριοποίησή της στην Κύπρο? Να μας δώσετε, προσέξτε, ναι. Γιατί αυτό έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Η εταιρεία Τόσκα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος μιας εταιρείας που λέγεται Dolphin. Η εταιρεία Dolphin είναι μια εταιρεία η οποία πήρε ένα τεράστιο δάνειο από την Τράπεζα Κύπρου και με αυτό το δάνειο εξαγόρασε την εταιρεία του κυρίου Ρεϊστοδήμου, που τότε ήταν πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου. Και δόθηκαν και πολλά δάνεια για να αγοραστούν μετοχές, τα οποία είναι τα περιβόητα ντολφινοδάνεια, κατά την τένατη στοιχεία των μικροδανείων. Το οποίο όμως είναι γνωστό στην Κύπρο, αλλά δεν έχει απασχολήσει κανέναν. Όχι, μας απασχολούν όσα αφορούν την καταστροφή της κυπριακής οικονομίας. Σας απασχολούν όσα τελικώς προβάλλονται με κάποιο τρόπο από τους πολιτικούς που κάνουν βαρύγδουπες δηλώσεις και μετά τα ψάχνετε, κυρία μου. Τα ψάχνουμε και βρίσκουμε και στοιχεία τεκμηριωμένα και περιμένουμε και την Γενική Εισαγγελία να δώσει το τελικό πόρισμα και να οδηγήσει αυτούς που πρέπει εκεί που πρέπει. Όταν βγαίνουν όμως τα διάφορα στοιχεία, ανάλογα με το τι στοιχεία είναι, άλλοτε προβάλλονται και άλλοτε θάβονται. Διότι παραδείγματος χάρη έχει βγει ένα στοιχείο το οποίο το έβγαλε ένας δημοσιογράφος που μου τον είχατε φέρει και στο πάνελ του ΣΥΓΜΑ κάποια περίοδο, Μιχάλης Περσιάνης,
το 27/1/2014 με τίτλο «Το αμαρτωλό 2012 της Τράπεζας Κύπρου», όπου εκεί λέει μέσα τα τεράστια δάνεια, εκατοντάδες εκατομμύρια που πήρανε διάφοροι developers, κολλητοί των μπάντων, και τα πήρανε μέσα στο 2012, όταν ήταν βέβαιο ότι οι αξίες των ακινήτων κατέρεαν, όταν ήδη δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους και όταν η Τράπεζα Κύπρου βρισκόταν σε μια δραματική πορεία καθόδου, αναζητούσε κεφάλαια και δεν έβρισκε. Και παρόλα αυτά, εκταμείευσε εκατοντάδες εκατομμύρια σε εταιρείες όπως η εταιρεία του κυρίου Λεπτού και όπως οι εταιρείες του κυρίου Αριστοδήμου. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην επίθεση της κυρίας Χαραλαμπίδου. Σας κατηγορεί ότι εσκεμμένα αποφεύγετε να τοποθετηθείτε στα λεγόμενα μικροδάνεια των 800 εκατομμυρίων από την Μαρφίν Λαϊκή. Η επίθεση της κυρίας Χαραλαμπίδου είναι τόσο ανόητη, ώστε για πρώτη φορά επιβεβαιώνει όλα αυτά που έλεγα. Λέει η κυρία Χαραλαμπίδου σήμερα ότι λάβανε, λέει, μια επιστολή από έναν επιχειρηματία, ο οποίος απέκτησε μετοχές της ΜΙΚ αξίας 6.700.000, καταβάλλοντας ο ίδιος μετρητά 3.350.000 και πήρε και ένα δάνειο 3.350 από τη Μαρφίν Λαϊκή. Ακριβώς αυτό λέει, ναι. Λοιπόν, για πρώτη φορά, λοιπόν, κάνουν επιτέλους την παραδοχή, έστω και ανοήτως, διότι δεν ήταν αυτός ο σκοπός της, ότι τα μικροδάνεια όταν εδόθησαν δεν ήταν χωρίς εξασφαλίσεις. Διότι αν προσθέσετε τα μετρητά που έβαλε και την αξία των μετοχών, θα δείτε ότι το δάνειο όταν εδόθηκε σε αυτόν τον επιχειρηματία είχε 200% εξασφάλιση. Μετά άρχισαν να πέφτουν οι τιμές των μετοχών, αλλά κατά την χορήγηση είχε 200% εξασφάλιση. Και θα σας πω και την τροπή. Διότι αυτή η έκθεση που δημοσιεύτηκε της Επιτροπής Θεσμών επιβεβαιώνει πλήρως όλα αυτά που λέω επί 2,5 χρόνια. Επί 2,5 χρόνια δεν μ' ακούτε να σας λέω ότι είναι ντροπή αυτά που λένε, διότι τα δάνεια όταν εδόθησαν, όλα αυτά για τα οποία μας κατηγορούν, όταν εδόθησαν τη στιγμή της εκταμείευσης είχαν πολύ μεγάλες εξασφαλίσεις. Ναι, αλλά υπάρχει τι εκεί πάνανε, λοιπόν. Αυτό το ανοιχτό κεφάλαιο της μη παρουσίας σας, κύριε Ευγενόπουλο, σε αυτή την επιτροπή. Αφήστε με, σας παρακαλώ, να ολοκληρώσω. Ένα συλλογισμό. Ολοκληρώστε σύντομα, αλλά πάτε το παιχνίδι εκεί που θέλετε. Δεν απαντάτε επί της ουσίας των ερωτημάτων που θέτουν οι πολιτικοί. Για τα μικροδάνεια δεν θέλετε να σας απαντήσω. Βεβαίως, αυτό ναι. Σας απαντάω. Αλλά αφήστε με να ολοκληρώσω. Ολοκληρώστε. Όταν βγαίνει η Επιτροπή Θεσμών και δημοσιεύει τη λίστα με τα μικροδάνεια, η οποία διέρευσε σαν θέη Βολάν κατά παράβαση των προσωπικών δεδομένων, λέει μέσα δάνειο και μετά λέει αποτίμηση εξασφαλίσεων με ημερομηνία 31/12/2012 για δάνεια που δόθηκαν το 2007. Άρα επιβεβαιώνει αυτό που λέω, ότι τα δάνεια όταν δόθηκαν είχαν εξασφαλίσεις και το ομολογεί και σήμερα στη γελία επίθεση της κυρία Χαραλαμπίδου. Η ίδια κυρία Χαραλαμπίδου γράφει τα στοιχεία. Είχανε 200% εξασφάλιση τα δάνεια και ορισμένα είχαν και 250. Λέει λοιπόν η κυρία Χαραλαμπίδου σήμερα ότι, ξέρετε, λέει, είχε υπογραφεί, μας καταγγέλνει, λέει, ο επιχειρηματίας, ότι υπήρχε σύμβαση διαχείρισης από την τράπεζα και αν έπεσε, λέει, το δάνειο στο 160% έπρεπε να το πουλήσετε και δεν το πουλήσατε. Μάλιστα. Ακριβώς αυτό λέει, ναι. Ναι, ψέμα. Δεν υπήρχε καμία σύμβαση διαχείρισης. Η τράπεζα έχει έναν όρο μέσα που λέει έχουμε το δικαίωμα, εάν πέσει στο 160%, να πουλήσουμε. Και επειδή πάντοτε οι μετοχές, η εσωτερική τους αξία ήταν πολύ υψηλότερη από τη χρηματιστηριακή αξία, είχαμε νομική γνωμάτευση που έλεγε ότι αν πουλήσουμε τις μετοχές ενδεχομένως να μας κάνουν αγωγές. Οι πελάτες αυτοί μας επίεζαν να μην πουλήσουμε, διότι είχαν και άλλες εξασφαλίσεις. Και αυτός ο επιχειρηματίας που λέει ότι κάνει αγωγή, δεν λέει το όνομά του, αλλά έχουν γίνει πάρα πολλές αγωγές με αυτό το περιεχόμενο. Ναι, αλλά πώς είναι δυνατόν να δίνονται δάνεια εκατομμυρίων, κύριε Ευγενόπουλε, με μόνη εξασφάλιση τις μετοχές? Μα τι μου λέτε, κυρία μου, υπήρχαν και άλλες εξασφαλίσεις εκτός από τις μετοχές. Αλλά εγώ σας λέω ότι είχαν μόνο τις μετοχές. Ξέρετε γιατί ζημιά μιλάμε για όλα τα μικροδάνεια? Γιατί ζημιά? Όλα τα μικροδάνεια ήταν 720 εκατομμύρια. Είχαν αποπληρωθεί μέχρι τη στιγμή που φύγαμε εμείς περίπου κοντά στα 280. Και από τα υπόλοιπα, η ζημιά που μπορεί να προκύψει από την τράπεζα μπορεί να είναι της τάξης περίπου στο σύνολο των 160-170 εκατομμυρίων. Μπορεί να προκύψει. 25% του συνόλου. Όταν τα στεγαστικά δάνεια έχουν ζημιές 40%. Τα καταναλωτικά έχουν ζημιές 60%. Και τα επιχειρηματικά δάνεια τύπου Λεπτού έχουν ζημιές 60-70%. Η Κύπρος κατεστράφει για τα 170 ή 160 εκατομμύρια πιθανές ζημιές από τα μικροδάνεια. Τα οποία δόθηκαν το 2007 και δεν θα καταστραφούν από τα δάνεια του Λεπτού και του Αριστοδήμου των εκατοντάδων εκατομμυρίων που δόθηκαν το 2012, όταν δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους.
Ευχαριστούμε. Ακούστε με, επιτέλους, και εσείς και κοινή γνώμη. Να είστε καλά. Να είμαι καλά, με κλείνετε τώρα. Όχι, σας κλείνουμε, δεν μπορούμε και μιλήσαμε 30 λεπτά την προηγούμενη φορά. Σας δίνουμε το λόγο να απαντήσετε όσο λόγο δίνουμε και στους υπόλοιπους με τις καταγγελίες. Ναι. Είναι ο χρόνος ο σωστός που δίνεται σε όλους. Ελάτε στην Κύπρο να σας δώσουμε το χρόνο που θέλετε. Α, εντάξει, ναι, να βρεθούμε στην Ανταρκτική, να κλείσουμε ένα ραντεβού. Στην Κύπρο, στην Κύπρο. Ναι, ναι, άντε, γεια σας. Γεια σας, ευχαριστούμε. Λοιπόν.